Αυτό είναι το ολοκαίνουργιο Boco Mi 6 Pro 4G. Έρχεται με τη μούλα που θα χαροποιήσει αρκετούς, έναν πολύτιμο τσιπάκι για τα παιχνίδια και τις εφαρμογές σου και σίγουρα καταπληκτική οθόνη αλλά και κάμερα με οπτική σταθεροποίηση. Θα είναι όμως αυτό το επόμενο σου κινητό που θα χτυπάς το κουμπί του like και θα βλέπεις το βίντεο του αγαπημένου σου Κύπριου εδώ στο YouTube? Αυτό ακριβώς θα δούμε σήμερα μαζί. Άντε, πριν να σου μιλήσω για χαρακτηριστικά και τέτοια, απλά τσέκαρε λίγο εμφάνιση. Αυτό είναι ένα κινητό αρχικής μεσαίας κατηγορίας. Εντυπωσιακόν το λιγότερο που έχω να πω. Αρκετά ελαφρύ στα 179 γραμμάρια λόγω και της πλαστικής του κατασκευής, εκπληκτικά κομψό, ανώτερο κράτημα στο χέρι και το πίσω μέρος εδώ στις κάμερες. Κοκό, I like. Και να προσθέσω ότι έρχεται με πιστοποίηση IP54, δηλαδή αντέχει μερικές σταγόνες νερού αλλά και σκόνες. Οι πίσω τώρα κάμερες δεν είναι απλά εκεί για να είναι εντυπωσιακές και να έχουν αυτόν τον πανέμορφο σχεδιασμό. Έχει 64 MP στη βασική κάμερα με οπτική σταθεροποίηση μάλιστα, κάτι που δύσκολα βρίσκει σε μια συσκευή που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. 8 MP στην υπερβρυγόνια και 2 MP στην μάκρο κάμερα για τις πολύ κοντινές σου λήψεις. Μπορώ να πω ότι έμεινα εντυπωσιασμένος από την αποτύπωση σε φωτογραφίες στην κύρια κάμερα. Οι χρωματισμοί είναι μια χαρά, λεπτομέρεια το ίδιο. Ακόμη και το zoom σε φωτογραφία που φτάνει μέχρι και τα 10x, μια χαρά για την τιμούλα. Σε ό,τι αφορά τώρα το βίντεο, μπορείς να τραβήξεις 1080p σε 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο με ok αποτελέσμα. Έχει μάλιστα μέσα στην εφαρμογή της κάμερας δύο πολύ όμορφα εφαρμοσμένα modes που αν πας στα περισσότερα της εφαρμογής μπορείς να τα βρεις. Την ταινία μικρού μήκους αλλά και τη μακρά έκθεση που γνωρίζω ότι κάποιος από εσάς θα σας κρατήσει παρέα για αρκετές ώρες έτσι ώστε να απελευθερώσετε τη δημιουργικότητά σας. Όσον αφορά τώρα τη δύναμη, η Poco έχει ρίξει το Helio G99 Ultra στο Poco Mi 6 Pro. Ένα αξιοπρεπέστατο τσιπάκι που σου προσφέρει την ιδανική ισορροπία μεταξύ ισχυρών αποδόσεων αλλά και την εξοικονόμηση στην μπαταρία. Επιπλέον η Poco φρόντισε να ρίξει και 8 GB RAM στην έκδοση με τα 256 GB που έχω εδώ στον αποθηκευτικό χώρο ή και είσαι έτοιμος. Δεν νομίζω να είσαι. 12 ολόκληρα GB RAM σε κινητών της αρχικής μεσαίας κατηγορίας και 512 GB των αποθηκευτικών που, περίμενε, μπορείς να επεκτείνεις και στις δύο εκδόσεις με τη χρήση μιας microSD καρτούλας. Έχει hybrid SIM, δηλαδή αφαιρείς τη μία από τις δύο nano SIM και επεκτείνεις τον αποθηκευτικό. Αλλά λέω, δεν σταματάμε στην επεκτάση του αποθηκευτικού. Μπορείς να επεκτείνεις και τη μνήμη RAM, βασικά να την διπλασιάσεις σε κάθε έκδοση. Επιπλέον 8 GB στην έκδοση με τα 8 GB που έχω εδώ και επιπλέον 12 GB στην έκδοση με τα 12 GB στα RAM. 24 ολόκληρα GB στην μνήμη RAM σε κινητών αρχικής μεσαίας κατηγορίας. Πόσο πιο απλό χέρα να μας τα δώσει η Poco, πόσο πιο ομαλή να κάνει την όλη εμπειρία σου. Και αφού μιλάμε για ομαλή εμπειρία, γνωρίζεις ότι θα πω τώρα για τα 120 Hz που βρίσκεις στο ρυθμό ανανέωσης της οθόνης. Έτσι, θα σου το πω, εννοείται. Αλλά θα σου πω και για την AMOLED οθόνη που βρίσκεις στο Poco Mi 6 Pro. Πολύ όμορφη εμπειρία, ειδικά για την τιμή, δεν το συζητώ. Ζωντανά χρώματα, καθαρή εικόνα και γίνεται ακόμη πιο όμορφη η όλη εμπειρία σου με τα στερεοφωνικά ηχεία με Dolby Atmos για να σε αποτελειώσει η Poco. Ό,τι πρέπει για τις σειρές σου, για τις ταινίες σου, για τα βίντεο του αγαπημένου σου Κύπριου εδώ στο YouTube και φυσικά για να παίζεις τις παιχνιδάρες σου. Επιπλέον λέω, η οθόνη έρχεται με προστασία. Και δεν εννοώ απλά το προστατευτικό φιλμ που έρχεται προεγκατεστημένο πάνω στο κινητό σου, αλλά προστασία για τα μάτια σου, όπως και ο αισθητήρας για ασφαλές ξεκλείδωμα μέσω δαχτυλικού αποτυπώματος είναι μέσα από την οθόνη. Και αν πας πάνω στις ρυθμίσεις, στις πρόσθετες ρυθμίσεις, έχει λειτουργία για να σου μετρήσει και τον καρδιακό σου ρυθμό. Το κινητό το πήρα στα χέρια μου με Android 13 και MIUI 14 από πάνω και ήδη έχει λάβει έναν update που είναι αρκετά εντυπωσιακό λαμβάνοντας υπόψη ότι το κινητό μόλις κυκλοφόρησε. Τα καλούδια μας τώρα, που ξέρεις ότι αφού μιλάμε για Poco συσκευή, έχουμε αρκετά. Ότι ο jack στο πάνω μέρος της συσκευής σου για τα ενσύρματα ακουστικά σου που ναι χρησιμεύουν και σαν αντένα για να ακούς
τους αγαπημένους σου τοπικούς ραδιοσταθμούς FM χωρίς τη χρήση ίντερνετ, IR Blaster ή αλλιώς υπερήθρες που με τη χρήση του Mi Remote της εφαρμογής μπορείς να χειριστείς κλιματιστικά, τηλεόρασης, ηχομπάρες και άλλα τόσα που υποστηρίζουν υπερήθρες. Τικούλα δωράκι μέσα στο κουτί γιατί μιλάμε για Poco. Έλα τώρα. Και φυσικά 67 ολόκληρα βατ φορτιστή μέσα στο κουτί για να σου φορτίζει το κινητό σου μέσα σε 44 λεπτά. Και μιλάμε για τεράστια μπαταρία, φυσικά, 5.000 mAh που θα σου αντέξει την ημέρα είναι σιγουράκι, ίσως και την επόμενη, εξαρτάται από τη χρήση σου. Δηλαδή αλλιώνεις πάνω στα παιχνίδια, ίσως να σου αντέξει την ημέρα. Αλλά μην μου ανησυχείς, 44 λεπτά φόρτιζε. Έλα. Όλα αυτά σε κινητών αρχικής μεσαίας κατηγορίας. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που βλέπουμε τέτοια κινητά σε τέτοιες τιμές. Τώρα, το μόνο που έχει μείνει είναι να πας σε έναν κατάστημα της Electroline και να το αποκτήσεις. Ή να αποκτήσεις οποιοδήποτε άλλο που δείξαμε σε αυτό εδώ το βίντεο. Σε κάνε το και τα λέμε κάτω στα σχόλια. Άντε! Electroline. Έλα στο αύριο.